Αλλά οπτικά φαίνεται ότι υπάρχουν έτσι διάφορα τα κομμάτια πετρελαίου, μικρά, τα οποία έρχονται από τα βαθιά προφανώς και ανάλογα με τον καιρό σε κάποιες παραλίες, όχι σε όλες, πηγαίνουν έτσι και κάθονται. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, κύριε Χατζιανέστη, για τα τμήματα τα θαλάσσια που ναι μεν δεν βλέπουμε κοιλίδες ή πετρέλαιο, συμπαγές ή διάσπαρτο, αλλά όμως υπάρχει μόλυνση. Όμως το νερό δεν είναι, η ποιότητα του νερού δεν είναι αξιόπιστη, δεν είναι για να εμπιστευτείς να κάνεις μπάνιο. Πώς, σε ποιο βαθμό ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την ύπαρξη από πετρελοειδείς, στα σημεία τα οποία το πετρέλαιο δεν διαλύεται στο νερό, όπως είναι γνωστό. Επομένως, στα σημεία που δεν υπάρχει οπτικά, δεν φαίνεται κάτι, είναι λίγο πιθανό το νερό να έχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που έχει σημασία και έχει μεγάλη, έτσι, πρέπει να το δούμε ιδιαίτερα, είναι τι γίνεται στο ίσμα. Δηλαδή, το πετρέλαιο, ένα μέρος του πετρελαίου πηγαίνει και κολλάει στα αερούμενα σημαντικά, έχει καθιστάνει στο ίσμα. Επομένως, το σημαντικό που πρέπει να δούμε και θα το δούμε την Πέμπτη που θα βγει το καινογραφικό υγεία, θα πάρουμε ειδήματα από βαθιά, είναι να δούμε τι συμβαίνει στο ίδρυμα. Έχετε μια πρώτη εκτίμηση για το τι γίνεται στο βυθό? Όχι, δεν έχουμε, δεν μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα εκτιμήσεις χωρίς να έχουμε κανένα δεδομένο. Την Πέμπτη που θα πάρουμε ειδήματα ειδημάτων, θα δούμε τι επιτόνει στο βυθό και από εκεί θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Η πρώτη εικόνα που είδατε και τα στοιχεία τα οποία έχετε συλλέξει σας κάνει να είστε αισιόδοξος για την αντιμετώπιση της κατάστασης? Πώς θα μπορούσαμε να το... Κοιτάξτε, η παραλία της Λιφάδας δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για την απορρίπανση και σίγουρα θα πάρει αρκετό χρόνο, γιατί υπήρχε πετρέλαιο έντονο και στην Λιφάδα και στον Άγιο Κοσμά, τις δικές μας καταστάσεις ακόμα του ΕΛΚΕΤΕ. Εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση, έτσι όπως είναι χθες η κατάσταση από Βούλα και μετά, και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτά είναι κάποια μικρά κομματάκια τα οποία και θα διαλυθούν και θα διασπαστούν. Αλλά σίγουρα θα σας πούμε όταν ολοκληρωθούν και αναλύσεις. Και έχουμε για τα νούμερα πλέον για να ξέρουμε ακριβώς το τι υπάρχει. Φώφη Γιωτάκη, Βαγγέλη Καραγιώργο, θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση στον κύριο Χατζιανέστη?